Ας μην χάνουμε χρόνο. Νότος, λοιπόν, ο Χρήστος Βάρκας είναι μαζί μας. Εμείς τον περιμέναμε κανονικά την άλλη εβδομάδα. Αυτό βιάστηκε και ήρθε λίγο πιο πριν. Πάντως είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και θα το πω όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, βλέποντας τα πλάνα της αποχώρησης σου, Χρήστο. Νομίζω ότι είσαι ένα πραγματικό παράδειγμα και έδειξες, όπως ακριβώς το είπες, δίνοντας και την κονκάρδα σου, όμορφα και απλόχερα, πόσο εξαιρετικός άνθρωπος είσαι, πόσο αξιόλογος άνθρωπος είσαι, πόσο αξιοσέβαστος άνθρωπος είσαι. Και μπράβο και σε σένα και στην οικογένειά σου. Και σε όλους όσους σε βοήθησαν να γίνεις αυτός ο άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και από μένα. Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι κοντά σας. αυτά έχει. αυτά έχει ζωή. Αυτά έχει ζωή, σίγουρα. Μένουμε σε ένα παιχνίδι, νομίζω, παρότι με περιμένετε ίσως την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη, ναι, ξεκάθαρα. Μένουμε σε ένα παιχνίδι. Υπάρχουν τα συν, τα πλήν, οι εκπλήξεις. Μία από αυτές μάλλον ήμουνα και εγώ. Ήσουνα, ναι. Πιάσαμε μια θέση στο βάθρο κι εμείς. Φυσικά. Εξαιρετική. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε με ό,τι κερδίσαμε από όλο αυτό. Για να δούμε κάποιες στιγμές από τις οποίες νομίζω κέρδισες καταρχήν πάρα πολλούς ανθρώπους. Ευχαριστώ πάρα θα είναι, πολύ. Θα είναι οι πιο αστείες στιγμές για να πάμε μετά στα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε λοιπόν λίγο γέλιο από τον Χρήστο Μπάρκα στο MasterChef. Ονομάζομαι Μπάρκας Χρήστος και είναι τιμή μου που εκπροσωπώ την ομάδα μου να παρουσιάσω το μενού μπροστά στις πιο όμορφες υπάρξεις. Το κράτς. Το κράτσα λίγο ελαφρώς. Όχι. Λέω το κράτς μέσα που κάνει κράτς. Mm-hmm. Αυτό είναι χώμα. Δεν σου λέω να το κράτσες. Το δελφίνι των Ιωαννίνων μας δείχνει την πείρα του από το πατήρα. Μου αρέσει να προσέχω τον εαυτό μου. Δόντια, πρόσωπο, μαλλιά. Όσο να είναι, υπάρχει ένα στυλ στους άντρες. Με βοηθάει και στο μαγείρεμα. Ένα νοικοκυριευτής, κοπέλα μου. Ένα σε βλέπει ο κόσμος εδώ, να είσαι κανένα φίλο. Ωραία, μπράβο, λέω και δεν μου το έχω. Με τα εξωτικά. Κάτι βελανίδια έκοβα και μάζευα. Λύσα κακιά. Καλά κάνει η γιαγιά μου και έχει το γκάζ. Τι είναι αυτός ο λύκος. Είχα φορτωθεί τη σακουλίτσα μου, όμορφα, ωραία, σαν το παλιάλογο. Ακλίνος, υπομένομεν, τα καθημών πεπειραμένη βέλη του εχθρού, λέει μια παροιμία. Κλείσαμε με αυτό το ρητό από τον Χρήστο. Σε ποιον πήγαινε αυτό το ρητό, Χρήστο? Υπήρχε λόγος. Υπήρχε λόγος πιο γενικά, ίσως για την κρίση που μπορεί να υπάρχουν σε κάποιους παίκτες να χαρακτηρίζουν οι ίδιοι τα πιάτα, ενώ είναι οι κριτές εκεί επάνω. Άκουσα κάποιο σχόλιο, απλά το άφησα λίγο πιο ανοιχτό. Ποιο σχόλιο άκουσες? Ότι το πιάτο ήταν έτσι και ότι έπρεπε να ανέβει και αυτό στον να μην ανέβει στον εξώστη και κάποια τελικά. Από τη Σπυριδούλα. Ναι, οκ. Okay. Αυτό το είπε. Αυτό η Σπυριδούλα το είπε πάντως. Αυτό, ναι. Εντάξει, εγώ το άφησα πιο. Πες μας τι σήμαινε αυτό που είπες. Ναι. Πες μας τι σήμαινε αυτό που είπες. Ακλίνως υπομένομεν, τα καθημών πεπειρωμένα βέλη του εχθρού, ότι στεκόμαστε όπως είμαστε και περιμένουμε τα. Οτιδήποτε. Την εχθρική πράξη, σε μια ελεύθερη πράξη, μετάφραση. Ναι, σε μια ελεύθερη μετάφραση, αυτό ακριβώς. Ωραία. Άκουσα να δεις τώρα, Χρήστο, τι συμβαίνει με σένα. Εσύ στόμα είχες και μιλιά δεν είχες. Και έτσι, όταν άνοιξες το στόμα σου και έκανες κάποια δήλωση και δει τέτοια, την παίρναμε πολύ σοβαρά υπόψη μας, γιατί πιστεύαμε και έτσι είναι, το έχουμε καταλάβει πια, ότι υπήρχε λόγος για να μιλήσεις. Mm. Άρα, είχες φτάσει σε ένα όριο το οποίο δεν μπορούσες πλέον να κρατήσεις τον εαυτό σου όπως τον κρατάς πάντα, σε μια ψυχραιμία του Βούδα, και έπρεπε να πεις κάτι για να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Πες μας λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι ακριβώς συνέβη και τι ήταν αυτό που σε έκανε τόσο πολύ να θυμώσεις για να μπορέσεις να μιλήσεις. Νομίζω ότι σε όλη την πορεία του διαγωνισμού έχουμε δίπλα μας τρεις εξαιρετικούς ανθρώπους, τους μέντορές μας, οι οποίοι ήταν δίπλα μας σε όλα, και καταρχήν είναι αυτοί οι οποίοι αναγνωρίζουν τα λάθη μας, τις αστοχίες μας, και σίγουρα αυτοί που θα μας καθοδηγήσουν. Θα μας καθοδηγήσουν στο σωστό. Όλο αυτό το μικρό, να το πω έτσι, πήγαινε καθαρά στο ότι δεν πρέπει να έχουμε μια άποψη για τους άλλους γενικότερα, τους ανθρώπους, που και πόσο μάλλον σε ένα μαγειρικό διαγωνισμό όπως ήμασταν, για τα πιάτα μας. Καλό είναι να μην κρίνει ο ένας το πιάτο του άλλου. Η Σπυριδούλα είχε άποψη για όλα όμως εκείνη.
Ο καθένας μπορεί να αποκτήσει και να έχει μια άποψη για όλα, όπως και για όλους μπορεί να έχει συγκεκριμένη. Είναι θέμα πώς μπορείς να το διαχειριστείς μετά, δεν ξέρω. Μετά πώς το διαχειρίστηκες, τις μίλησες, τις είπες, Πυριδούλα, αυτό το πράγμα που έκανες, εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου. Σε έχω πειράξει εγώ ποτέ, όχι. Εσύ γιατί με πειράζεις? Απλά δεν έδωσα καθόλου σημασία. Και έτσι ήταν και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζες τα πάντα και έτσι αντιμετώπιζαν και όλοι τη Πυριδούλα, δηλαδή η Πυριδούλα θα μπορούσε να λέει ό,τι θέλει χωρίς καμία συνέπεια. Γενικότερα υπήρχαν κάποιες φορές άλλα σχόλια, ίσως τα παιδιά που ήταν πιο κοντά με την ίδια να είχαν διαφορετική αντιμετώπιση. Εγώ τυχαία να μην ήμασταν τόσο κοντά με τη συγκεκριμένη. Έμενα πιο απ' έξω, να το πω έτσι. Η δικιά σου γνώμη όμως, επειδή ακριβώς είσαι μάλλον αυτός ο άνθρωπος που είσαι, μετρημένος, στέρεος. Πολύ καλός για έναν αληθινός βασικά. Πολύ συνεπής γενικότερα. Τις έκανες, εντός εισαγωγικών θα πω εγώ, τη χάρη της Πυριδούλας, να πεις ότι περιμένεις ότι θα είναι εκείνη η νικήτρια του διαγωνισμού και θα είναι η πρώτη Ελληνίδα Masterchef. Για τη δήλωσή μου. Ναι, στο τέλος. Εγώ δεν το περίμενα αυτό με τίποτα. Για να κοιτάξτε να δείτε. Παρότι ο χώρος μας είναι αντιοκρατούμενος, το χώρο της κουζίνας και ένας πολύ ιδιαίτερος και δύσκολος χώρος, υποστηρίζω το γυναικείο δυναμισμό. Δεν έκρινα ως πρόσωπο ή χαρακτήρα τη συγκεκριμένη. Υποστηρίζω το γυναικείο φύλλο. Ως μαγείρισα μόνο δηλαδή. Ως γυναίκα. Ότι κατάφερε, ως γυναίκα, ότι κατάφερε και έφτασε ένας άνθρωπος τόσο ψηλά ως γυναίκα. Ναι, αλλά δεν είναι όμως... Και άλλη να ήταν και άλλη να ήταν και να μην ήταν αυτή, πάλι ακριβώς το ίδιο θα έλεγα. Θέλω να σε ρωτήσω όμως κάτι. Δεν έχει να κάνει με το πρόσωπό της. Έχει να κάνει καθαρά. Ένα πράγμα τα οποία δόθηκε πάρα πολύ έμφαση και χθες στο επεισόδιο της αποχώρησής σου, όταν δείχνανε αυτό το, μάλλον αυτές τις πολύ συγκινητικές στιγμές ή και αστείες όταν έφευγες, θα το έχεις δει φαντάζομαι, ήταν ότι όλοι δεχόταν τη δική σου ψήφο όταν ήταν διαγωνιζόμενοι προς αποχώρηση, γιατί έκρινες πάντα με μαγειρικά κριτήρια. Αυτό γιατί το άλλαξες στο τέλος? Μαγειρικό κριτήριο πάντα ακολουθούσε εξ αρχής. Αυτό λέω. Αυτό λέμε. Όλοι λέγανε αυτό το πράγμα, ότι από σένα μπορούσαν να δεχθούν τα πάντα γιατί ήξεραν ότι είσαι ακριβοδίκαιος. Και έχεις ένα πράγμα μόνο στο μυαλό σου, τη μαγειρική. Εδώ γιατί άλλαξες το κριτήριό σου και είπες τη Σπυριδούλα ως γυναίκα και δεν είπες, ας πούμε, τη Σπυριδούλα, αν ήθελες να πεις τη Σπυριδούλα, γιατί είναι η καλύτερη μαγείρισα. Ή το Μάνο, γιατί αυτός θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος μάγειρας. Αυτή είναι η απορία μας πάνω κάτω. Okay. Είναι αυτό που σας απάντησα και πριν, ότι έκρινα και απάντησα ως φίλο. Μάλιστα. Γυναίκα, νομίζω... Καταλαβαίνεις ότι αυτό προκαλεί παραλήρημα τώρα στις γυναίκες που σε βλέπουν. Μπράβο, γυναίκα, αυτό τέρμα. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να βγει από το στούντιο ο άνθρωπος αυτός. Εγώ πιστεύω ότι γι' αυτό το κάνεις. Νομίζω ότι γι' αυτό το έκανα. Είναι ένα κολπάκι. Έχω συνεργαστεί πάρα πολλές φορές με γυναίκες στις κουζίνες. Έχω δει πάρα πολλές δυναμικές γυναίκες. Και νομίζω ότι μπορούν οι Σάξια να σταθούν δίπλα μας στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν διαφωνεί κανένας μαζί σου. Απλά σε είδα λιγάκι και πώς έλεγες εκεί στις υπέροχες υπάρξεις, ξέρω, συνοδούς. Δύσκολη μέρα εκεί να εμφανιστώ μπροστά σε τόσο όμορφες φάνηκε να δυσκολεύεσαι πάρα πολύ. Ήταν ένα γρήγορο πράγμα. Μόλις ανέβαινα τα σκαλιά από το αεροπλάνο, προσπαθούσα να πω κάτι για να μπορέσω και εγώ να ξεμπλοκάρω. Ήταν η πρώτη φορά που βρίσκομαι μπροστά σε τόσες γυναίκες. Όπως είπε και ο Λεωνίδας ο Κουτσόπουλος, γιατί περίμενες 80 τόσα επεισόδια που σου είπε χθες το εξαιρετικό αυτό. Εκεί τον είπε και σατανάδερ. Πάμε να δούμε ένα άλλο μικρό γρήγορο απόσπασμα και θα συνεχίσουμε να λέμε πολλά ακόμα. Ο Χρήστος παραμένει ανέκφραστος. Δηλαδή, έχεις καταλάβει ότι θα φύγεις. Άντε τώρα να βρούμε να πούμε για σένα. Κάθε υπάρχει. Αυτό λέω. Τι να σκεφτούμε. Είναι η πρώτη φορά που χαλαρώνει. Που χαλαρώνει. Είναι η πρώτη φορά. Θα καταλάβεις πόσα ωραία μηνύματα έχεις περάσει με τις στάσεις του, με τις στάσεις σου ως άνθρωπος, γιατί το ένα κομμάτι είναι η μαγειρική και ο καθένας το ζυγίζει εκεί που θέλει και το άλλο είναι ο άνθρωπος ως άνθρωπος. Τα μηνύματα που έχεις δώσει προς τα έξω με την ευγενική σου στάση, με τη συμπεριφορά σου,
απέναντι στους συμπαίκτες σου, απέναντι σε εμάς, απέναντι στις ίδιες τις δοκιμασίες, είναι τρομερά σημαντικό. Συνολικά η προσφορά σου και οι επιδόσεις στο παιχνίδι νομίζω ότι σε καθιστούν έναν από τους νικητές. Από εμένα πολλά συγχαρητήρια, Χρήστο, για τον Χρήστο. Το μάγειρα θα τον βρεις έξω. Ευχαριστώ πολύ, Σεφ. Πέραν από την εξωτερική, ας το πούμε, ομορφιά που έχεις, έχεις και εσωτερική ομορφιά. Και αυτό... κράτς. Μένω σε ένα μεγάλο ευχαριστώ, ειλικρινά. Θα έχω πολλά να θυμάμαι. Πόσο μάλλον να σας ξαναδώ από κοντά και μαγειρικά θα ήθελα και προσωπικά. Και εμείς. Αυτά σε πρώτο πλάνο. Συγγνώμη, 80 επεισόδια, γιατί δεν μίλαγες? Άντε, ντε, τι με έπιασε σήμερα. Λειτουργώ αλλιώς. Ήταν το μαγικό φιντάνι. Α, πρώτη φορά χαλαρός, ο Χρήστος Μπάρκας, μετά την αποχώρησή του μεταξύ. Αυτό ήταν το πιο οξύμορο όλων, αλλά πραγματικά ήταν σαν να βλέπουμε έναν διαφορετικό άνθρωπο, όχι διαφορετικό στις αξίες σου, στον τρόπο της έκφρασής σου. Περίμενες ότι θα έφευγες χτες στη δοκιμασία αυτή, δυσκολεύτηκες πραγματικά τόσο πολύ? Η ρημάδα, η πατάτα. Οι ρημάδες, οι πατάτες, παιδιά, δεν φούσκωναν. Προσπάθησα 2-3 φορές, δεν ξέρω, δεν έβγαινε, παρότι ακολούθησα συγκεκριμένα τις θερμοκρασίες που έπρεπε και στην κατσαρόλα και στη φριτέζα. Δεν έβγαινε. Δεν έβγαινε. Πρώτη φορά στο συγκεκριμένο, στο πόμι σουφλέ, δεν έβγαινε. Να σε ρωτήσω κάτι, είπες Σπυριτούλα, ακόμα και αυτή τη στιγμή είναι ανέκφραστος. Μέσα σου δεν είχες μία απογοήτευση, μία λύπη, ένα γιατί δεν πάω στο τελικό τόσο κοντά που έχω φτάσει? Δεν μπορεί. Νομίζω ότι ο προορισμός και όλο το κομμάτι αυτό που διανύσαμε είναι ένα πολύ μεγάλο έπαθλο για μένα. Το ότι έφτασα ως εκεί, σίγουρα ήθελα να φτάσω και στον τελικό και ακόμα περισσότερο. Ικανοποιημένος, σίγουρα απογοητευμένος, στεναχωρημένος που δεν κατάφερα ακόμα ένα σκαλάκι, δειλά-δειλά, έτσι όπως προσπαθούσα να ανεβώ κάθε μέρα. Οκ, είναι ένα παιχνίδι, το αποδέχομαι. Τώρα που είσαι έξω και βλέπεις τα πράγματα από απόσταση, όταν ήσουν μέσα, υπήρξαν στιγμές που είπες θα τα καταφέρω και θα είμαι εγώ ο επόμενος MasterChef? Πολλές φορές είπα μέσα μου θα τα καταφέρω, κάνε υπομονή, δώσε το πείσμα που κάνεις. Προσπάθησα καθημερινά, ειλικρινά έδινα ένα καθημερινό αγώνα. Αν το πίστεψες μέσα σου, λέω. Το πίστεψα αρκετές φορές. Απλά ήμουν πάντα επιφυλακτικός και με μένα. Δεν ήθελα να είμαι παρορμητικός και να φεύγω. Ήθελα να το πηγαίνω σιγά-σιγά. Μάλιστα. Είσαι ίσως ο μόνος παίκτης σε αυτό το MasterChef που έχει την πλήρη αποδοχή όλων των συμπαικτών του. Προσωπικά εγώ αυτό το θεωρώ τη μεγαλύτερη. Ο μόνος γενικά παίκτης των παιχνιδιών που έχουν περάσει βασικά. Ναι, αλλά εδώ είχαμε και στο MasterChef τώρα το φετινό, είχαμε πολλούς και διαφορετικούς χαρακτήρες. Είχαμε διαφορετικές απόψεις. Πάντως όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, είχες από όλους την αποδοχή τους, κάτι που θεωρώ εγώ ότι είναι πολύ σημαντικό, ίσως το μεγαλύτερο βραβείο, και κάποιοι έχουν εκφραστεί για σένα με πάρα πολύ γλυκά λόγια και σημαντικά. Ένας από αυτούς είναι ο Παντελής. Παντελής. Ο οποίος λέει, ήρθε εδώ και μας είπε ότι, μας το είπε πολλές φορές. Στο Στερνοπούλη του. Μας είπε ότι, ειλικρινά σας το λέω, δεν έχετε γνωρίσει άνθρωπο σαν τον Χρήστο, είναι η προσωποποίηση της καλοσύνης, είναι πέρα από καλός. Το ίδιο είπε ποια και ο είναι η σχέση σου, εσένα, με τον Παντελή? Ωραία. Καταρχήν, να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά για όλο αυτό που είμαστε μαζί, που περάσαμε μαζί. Γνώρισα 21 διαφορετικούς χαρακτήρες. Ο καθένας νομίζω ότι κάτι είχε να δώσει, κάτι να κερδίσει από τον άλλον. Το θέμα είναι τι θες να κερδίσεις και τι θες να κρατήσεις από τον άλλον. Ένα μεγάλο μπράβο για όλη την πορεία των παιδιών, όσο εκεί που έφτασαν. Τώρα, Παντελής. Τον Παντελή δεθήκαμε εξ αρχής, πριν από το σπίτι, από το ξενοδοχείο που είμαστε μαζί. Νομίζω ότι υπήρχε μια έλξη μεταξύ μας. Είναι αυτό που λέω, τα ετερόνυμα έλκονται. Ο ένας κοίταζε από μακριά τον άλλον. Εγώ πιο συμμαζεμένος, αυτός πιο χαλαρός. Και έτσι η μοίρα μας έφερε στο ίδιο δωμάτιο. Οι δυο μας, εκεί στο κονάκι, όπως το λέω εγώ, απόμερα, και εκεί ξεκινήσαν όλα. Εγώ πάντως βλέπω βαθύ επηρεασμό
του Χρήστου από τον Παντελή στο Μαλί. Το βλέπεις ότι έχει γύρει προς τη μία και έχει αρχίσει και σγουραίνει. Ας ελπίσουμε και του Χρήστου στο Παντελή από την οργάνωση και την ταχύτητα, γιατί ο Παντελής είναι λίγο πολύ χαλαρός, που είναι πολύ ωραίο. Χρήστο, επειδή τελειώνει η εκπομπή μας και πρέπει να κλείσουμε, δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε πάλι μαζί πολύ σύντομα. Μακάρι. Και εγώ περιμένω. Γιατί έχουμε πολλά να πούμε ακόμα και πήραμε και μόνο. Θα πούμε και θα μας μαγειρέψεις μια ιδέα από εσένα. Να πω κάτι τελευταίο. Παντελή Ζαχύρ, όπως όλα τα παιδιά ήταν εξαιρετικά, ήμουν πιο κοντά με τα συγκεκριμένα παιδιά. Εύχομαι να έχουν όλα τα παιδιά, όπως και αυτοί οι δύο, ένα πάρα πάρα πολύ καλό μαγειρικό δρόμο. Θα προσπαθήσω να τους δω όλους κάποια στιγμή. Και επίσης, θα ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στα social media, σε όλους αυτούς που με στήριξαν, με αγάπησαν, με έκαναν φίλο τους, με όλα αυτά τα καλά λόγια. Θα προσπαθήσω να ανταποδώσω σε όλους με ένα μήνυμα. Θα καθίσω εκεί καθημερινά σε όλους. Το πιστεύουμε. Σε όλους. Νομίζω ότι αυτή ήταν η δύναμη που με βοήθησε και εμένα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χρήστο. Ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ. Πολύ, πολύ καλός για να είναι αληθινός, αλλά μάλλον λοιπόν, είναι. Γιατί είναι εδώ απέναντι μας και είναι στην πραγματικότητα έτσι ο Χρήστος Μπάρκας. Τα φιλιά μας τα Γιάννενα στην οικογένειά μας. Τα φιλιά μας τα Γιάννενα. Να σε χαίρονται. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Είναι υπέροχος ο Χρήστος. Και καλή συνέχεια σε ό,τι αποφασίσεις να κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπεί. Κυρίες και κύριοι.